Εσείς, Στέργιο, πόση ώρα εσείς μάλλον, πόσο θα κάνετε μέχρι τη Σόφια? Δεν έχω ιδέα, Γιώργο. Τώρα περάσουμε τη πηγή έπειρα της Σταυρούπολης, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι 4,5-5. 4,5-5, με τι πάτε ρε, με τα πόδια? Με ένα σούπερ αυτοκίνητο καινούριο. Λοιπόν... Αλλά δεν βιαζόμαστε γενικότερα στα ταξίδια μας. Ναι, δεν ναι. έχουμε λόγους να τρέχουμε. Όχι ρε, 4,5, τόσο πολύ είναι η Σόφια. Λιγότερο και χθες ο Ντάνσκο. Είναι ένα-δύο ώρο μέχρι Ντάντσο, το προμαχώνα είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ένα-δύο ώρο μέχρι το προμαχώνα και είχα να. Θα μου στείλεις στείλεις πόσο έχει το λίτρο η βενζίνη. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο από αυτά. Και κανένα πιτόνι αν θέλεις. Σε πολύ καλή τιμή. Θα βάλω και ένα καπέλο να βγάλω και εγώ τα έξοδά μου και θα σου δώσω 2-3. Ό,τι μπορούμε να γεμίσουμε. Τέλεια, καλά τέλεια. Και νερό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, αύριο το βράδυ στις 8 είναι αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ακούσαμε και τον προπονητή νωρίτερα να λέει. Εντάξει, δεν είχε τίποτα παραπάνω από αυτά, δεν γίναμε σοφότεροι, ας πούμε. Τα τετριμένα. Ναι, 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 λογικό και είναι. Και το πώς προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, το παιχνίδι αυτό, ναι. Στο Γιώργη Παρούχοφ με 16.000 και κάτι πήραν από τη Λέσκη. Ναι, τι έγινε το σήμα στη Σταυρούπολη, χάθηκε? Όχι, τώρα είμαστε. Ναι, τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Λοιπόν, το πρόβλημα το χθεσινό του Λίρατζι αναγκάζει τον Λουτσέσκου να αναπροσαρμόσει τα πλάνα. Δύο λύσεις. Μία να βάλει δεξιά τον Βιερίνια και αριστερά τον Ράφα στο Άρη, που νομίζω είναι κλειδωμένη η θέση για τον. Ναι, γιατί για το Λίρατζι είπε 100% ότι δεν παίζει, αλλά και 100% ότι θα είναι έτοιμο στο δεύτερο παιχνίδι. Καλό είναι αυτό, δείχνει το πρόβλημα του Λίρατζι δεν είναι σοβαρό. Εγώ νομίζω ότι θα επιλέξει τον Βιερίνη, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Για πολλούς λόγους, και για λόγους να υπάρχουν σταθερές στην άμυνα, και γιατί θεωρώ ότι ο Βιερίνη είναι αμυντικά πιο... αποτελεσματικός από τον Σάστρ. Τι καθαρά δική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα δούμε αν θα παίξει ο αρχηγός αύριο βασικός ή θα παραμείνει στον πάγκο σε περίπτωση που είναι το δίδυμο Σουάρες και Σάστρ. Πάντως, γνωρίζοντας τον Λουτσέσκου, δεν είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν να είναι μια πεντάδα στην άμυνα μαζί με τον θεματοφύλακα με 4 νέα πρόσωπα. Δηλαδή Κοτάρσκι, Σάστρ, Ράφα Σουάρες, Ίγκανσον και Κάργαν. Νομίζω ότι θέλει να έχει ένα σημείο να χωράζει 2 και 3 και 4 στην ενδεκάδα την περσινή ομάδα. Θα το δούμε. Ένα ερωτηματικό είναι αυτό και το άλλο είναι αν δίπλα στον Αγκούστο που νομίζω είναι σταθερά για τον ΠΑΟΚ με το που έχω ξεκίνησει την προετοιμασία και την απόδοσή του και την διάθεσή του γενικότερα θα δούμε τον ΣΒΑΠ ή τον Κούρτιτς. Νομίζω φαβορεί είναι ο Αυστριακός και αυτό ίσως είναι και πιο δίκαιο καθώς και όλη την προετοιμασία έβγαλε και ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος. Και όπως είπε και ο Κώστας, φαίνεται να κερδίζει έδαφος ο Ντάντας για θέση 10 αντί του Φιλίπε Σοάρες. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχουμε για την ενδεκάδα. Περιμένουμε την αποστολή να ανακοινωθεί, δεδομένου ότι δεν θα ταξιδέψει ο Λίτσης, εννοείται, ο Λιβέιρα και φυσικά ο Μιχαηλίδης, όπως και ο Μάραλ Καντούρη. Τώρα τα υπόλοιπα... Όταν πούμε στην συνέχεια της ημέρας, 7 η ώρα θυμίζω, φεύγει η αποστολή από το αεροδρόμιο Μακεδονία και το αεροδρόμιο της Σόφιας. Θα κάνει τη σύντομη πτήση. Μάλιστα. Με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι. Όχι. Ενδεχομένως να είναι ένα διήμερο εξελίξεων για τον Σοτέλδο. Ενδεχομένως. Φαίνεται πως βρέθηκε η χρυσή τομή, Τίγκρες και ΠΑΟΚ, καθώς ως γνωστόν εδώ και εβδομάδες είναι συμφωνημένος. Ο Βενεζουελάνος θέλει και οι Τίγκρες να απελευθερώσει θέση ξένου, που δεν σημαίνει ότι θα δώσει με λιγότερα χρήματα από ό,τι ήθελε αρχικά τον Βενεζουελάνο. Ίσως σήμερα, αύριο, μεθαύριο να έχουμε μία ακόμα αύξηση. Την τελευταία στον πρώτο κύκλο των μεταγραφών, μετά θα ανοίξει ένας δεύτερος, αφού ο ΠΑΟΚ περάσει με το καλό τα μάτια με τη Λεύσκη με πρόκριση. Αλλά εντάξει, είναι λογικό. Το μεταγραφικό τώρα να μην πολυκαίει. Δηλαδή είτε έρθει τώρα που μιλάμε ως Σοτέλδο, είτε έρθει αύριο, είτε έρθει την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζει και ο Λουτσέσκου για τα μάτς με τη Λεύσκη. Άρα ναι. Δικαιολογημένα όλο το βάρος είναι τα μάτς με τους Βούλγαρους
είναι στη μέση το prestige, είναι στη μέση το οικονομικό, δεν πήρε και ο ΠΑΟΚ λίγα πέρσι από το Conference League, είναι στη μέση ότι πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ αγώνες, γιατί αν δεν έχει, το ρόλο να είναι πολύ γεμάτο, πιο γεμάτο από πέρσι, θα είναι δύσκολο να το ικανοποιήσει ο προπονητής με δύο διοργανώσεις. Δηλαδή με μια μισή, καθώς το κύπελο θα αρχίσει το έμπρος Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα ξεκινήσει πάω από το κύπελο. Είναι πραγματικά δύο τελικοί. Ο πρώτος αύριο στον Γιώργη Ασπαρούχο. Με πολύ ενδιαφέρον, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα παρουσιαστεί η Λεύσκη. Και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σου φέρει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Εντάξει, δεν περίμενε για παράδειγμα κανένας το ΜΑΚ μείνει Κοπεχάγη στη Δανία να μείνει Κοπεχάγη από το 7 με 10 παίκτες. Την έλκη ήταν προς όφελος του ΠΑΟΚ, πήρε μια σπουδαία νίκη. Είναι αφήνωπο το παιχνίδι. Αλλά όπως και να το δούμε, Γιώργο, όπως και να το προσεγγίσουμε, πάω και είναι το φαβόρι. Θες λόγω εμπειρίας, θες λόγω ποιότητας, θες λόγω φανέλας, έχει το know-how. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές, γιατί έχουν συμβεί και τραπάτσα όταν μιλάμε για παιχνίδια Ιούλιο και αρχές Αυγούστου. Αυτό λοιπόν ανησυχεί περισσότερο, γιατί δεν έχει κανείς την αμφιβολία ότι αν ο ΠΑΟΚ έβρισκε και τη Λεύσκη στους ομίλους της διοργάνωσης τον Οκτώβριο, θα ήταν το ακλόνητο φαβόρι να πάρει δύο νίκες. Αλλά τώρα, 21 Ιουλίου, και με μια νέα ομάδα ΠΑΟΚ, δηλαδή το μόνο που δεν έμεινε να έχει νέο προπονητή όταν έχει αλλάξει το μισό και παραπάνω ρόστερ, και πρέπει να σεβαστεί όπως και να το κάνουμε ο δικέφαλος στη Λεύσκη, έχει τη δική της ιστορία, τον κόσμο της, έχει και ένα ρόστερ που μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, αλλά έφτασε η ώρα να αφήσουμε τις αναλύσεις και να δούμε τι θα μας φέρει αύριο. Έτσι είναι. Η σουρκυλή θεά. Έτσι είναι. Λοιπόν, ωραία Αστέριο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είσαι καλά, καλό δρόμο.